Δεν θα γίνει ο αγιασμός όπως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, θα γίνει όπως έγινε πέρσι. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτυπά φέτος τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Στόχος όλων είναι να μην ξανακλείσουν και να συνεχιστεί η χρονιά διαζώσεις και όχι με τηλεκπαίδευση. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Την Δευτέρα θα γίνει ο αγιασμός και η επάνωδος των μαθητών μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στα σχολεία. Πιστεύω ότι εδώ στην Αχαΐα έχουμε πληρότητα εκπαιδευτικού προσωπικού, δεν θα έχουμε κενά στα τμήματα, εκπαιδευτικά κενά, θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις που θα έχουμε τέτοια ζητήματα και οπωσδήποτε μεγάλη έμφαση και σημαντικό γεγονός είναι το θέμα της πανδημίας, το οποίο μας ταλαιπώρησε και την προηγούμενη σχολική χρονιά. Οι μαθητές από 12 ετών και άνω θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσης τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα απαιτείται δήλωση αρνητικού self-test, το οποίο θα πραγματοποιείται Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Τα σχολεία ανοίγουν, όμως ο φόβος για την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού ακόμα καλά κρατεί. Φυσικά οι δάσκαλοι αλλά και οι εκπαιδευτικοί που δεν θα έχουν κάνει το τεστ COVID θα έχουν και τα αντίστοιχα πρόστιμα. Για τους εκπαιδευτικούς ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τους μαθητές, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης. Σε ό,τι αφορά όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, θα απαιτείται αρνητικό εργαστηριακό τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται Τρίτη και Παρασκευή με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση του εργαζόμενου εκπαιδευτικού. Για να κλείσει ένα τμήμα και να επιστρατευτεί γι' αυτό η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει το ποσοστό κρουσμάτων κορονοϊού σε αυτό να ξεπερνούν το 50% του. Να μπορέσουμε φέτος να έχουμε διαζώσεις διδασκαλία, να μην ταλαιπωρηθούμε με την τηλεκπαίδευση που μας ταλαιπώρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλά. Έχουμε, όπως σας είπα, την εμπειρία και οι γονείς έχουν εξοικειωθεί με όλο αυτό τον τρόπο. Βέβαια, έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο θα κλείνει, αν χρειαστεί, κάποιο τμήμα. Δεν θα κλείνει πλέον με έναν μαθητή ή δύο όπως ίσχυε στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι μαθητές. Η νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη των μαθημάτων δημοσιεύθηκε και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Την έντονη ανησυχία της για το άνοιγμα των σχολείων εν μέσω της πανδημίας εκφράζει η εκπαιδευτική κοινότητα, προαναγγέλλοντας δυναμικές κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.